Ο πολιτισμός στέθηκε για δύο ημέρες Σάββατο και Κυριακή στο επίκεντρο του ανταμώματος στο Μέτσοβο. Συλλογοί από διάφορες περιοχές της Ελλάδος ήταν εκεί όπου έγινε προσπάθεια να διατηρηθούν αναλύωτα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνισμού στο σήμερα. Συμμετείχαν 47 σύλλογοι, βλαχόφωνοι σύλλογοι. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ ικανοποιητική, πάνω από 1.200 περίπου χορευτές, πάρα πολλοί κόσμος, και νομίζω ότι η ολοκλήρωσή του σήμερα θα δώσει πραγματικά το ένωμα για αυτό που λέγαμε εμείς, ότι το Μέτσοβο, έτσι όπως κρίνουμε εμείς, το Μέτσοβο είναι ιδανικός τόπος για να γίνονται τα ανταμώματα. Το Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της Ομοσπονδίας μας. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του βλαχόφωνου ελληνισμού, με δεδομένη την πανελλήνια εμβέλειά της, το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των εκδηλώσεων και τη μεγάλη συμμετοχή του κοινού. Στην ιερή Αγία αυτή της Πίνδου, όπου γεννήθηκαν οι μεγαλύτεροι βλάχοι ευεργέτες που υπήρχαν στην Ελλάδα. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Από χτες 47 οι σύλλογοι των καταγεγραμμένων 100 που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το Πανελλήνιο Αντάμωμα των Βλάχων ήταν αφιερωμένο στον μεγάλο δάσκαλο του γένους Νικόλαο Τζαρτζούλη, που πρόσφερε και αυτό στα μέγιστα για τη σωτηρία της πατρίδας στα δύσκολα χρόνια. Το Μέτσοβο, ένα από τα ιστορικά λίκνα του βλαχόφωνου ελληνισμού, για μια ακόμη φορά ήταν αυτό το οποίο αγκάλιασε με τις υποδομές του αλλά και με τους ανθρώπους του όλους εμάς, οι οποίοι ήρθαμε από όλες τις γωνιές της Ελλάδος